Γεια σας. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί ξεκινήσαμε με το φίλο του Παράσκου εδώ πέρα ένα ψάρεμα με κύριο μας σκοπό να δοκιμάσουμε κάποια τεχνητά που έφτιαξε. Καταλήξαμε να δοκιμάζουμε μόνο ένα από αυτά, ένα βυθιζόμενο πένσιλ, το οποίο μου πήρε πολύ καιρό για να φτιάξω ή για να σχεδιάσω. Μετά από πολλές προσπάθειες αποτυχημένες και πολύ ροκανίδι που εισέπνευσα και διάφορα άλλα χημικά και μπύρες, τις εισέπνευσα και τις μπύρες. Λοιπόν, τελικά το έφτιαξα και έτσι πήραμε τα HRF set μας με τον Παράσκο και ψαρεύαμε να αλλάξει το τεχνητό αυτό για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Όπως θα δείτε, το τεχνητάκι, αν μπείτε πιο κοντά, το έχουν ρημάξει τα ψάρια. Πραγματικά θέλει στην ουσία ξανά βερνίκια και τα πάντα. Η ψαριά μας είναι αυτή σήμερα. Είναι κοινή ψαριά. Θα μοιραστούμε τα ψαράκια. Πρόκειται για πολύ μεγάλα μελανούρια, για μεγάλους αργούς. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πόσες από τα χτυπήματα έχω πιάσει στην κάμερα. Ελπίζω πολλά να τα δείτε. Κοιτάξτε, ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι γιατί θέλω να σας προτρέψω να πειραματιστείτε για να φτιάξετε εσείς τα δικά σας τεχνητά. Γιατί φτιάχνω εγώ τεχνητά? Εγώ μπορώ να έχω την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή, μου δίνουν διάφορα τεχνητά, μου στέλνουν, ok, κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν όμως πολύ λίγα τεχνητά στην αγορά, τα οποία είναι ακριβώς έτσι όπως τα θέλω. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, υπερεξειδικευμένα τεχνητά για το σαργό και το μελανούρι. Υπάρχουν LRF τεχνητά που αναφέρονται σε μια πλειάδα αλλιευμάτων. Γιατί σαργός και μελανούρι? Βέβαια, οι συμπεριφορές αυτών των δύο ψαριών είναι διαφορετικές. Το pencil αυτό κυρίως για σαργό το έφτιαξα. Θα σας πω τα χαρακτηριστικά του, έτσι, μακάρι να τα αντιγράψετε. Θα προσπαθήσω να σας, σε όποιον θέλει, να στείλω και κάποια σχέδια που έχω κάνει με βάση αυτό το τεχνητό. Αν και είμαι τόσο αρχάριος αυτά που πραγματικά δεν νομίζω να μπορώ να το ξανααντιγράψω, να το κάνω ακριβώς ίδιο. Σας λέω τη γενική εικόνα, τη γενική σκέψη πίσω από αυτό για να καταλάβετε και να πειραματιστείτε κι εσείς ήδη. Το τεχνητό αυτό είναι ελαφρώς εμπροστόβαρο. Έτσι λοιπόν κάνει ένα κολύμπι με λίγο τη μύτη μπροστά, προς τα κάτω. Έβαλα τις αλλαγές προς το πίσω μέρος και τις δύο. Αν το δείτε, είναι τραβηγμένες πίσω σε αλλαγές, δεν μπλέκουν μεταξύ τους, έτσι. Δυσκολεύτηκα να το κάνω, αλλά τι θέλω. Έτσι όπως το τεχνητό αυτό κάνει ένα μπάνιο με μια ελαφριά κλίση, οι αλλαγές να είναι πολύ πίσω και να είναι σε έναν μικρό χώρο σχετικά, γιατί, παιδιά, το μελανούρι και ο σαργός τρώει σε γρήγορες ανακτήσεις, τρώει σε νευρικές ανακτήσεις, τουλάχιστον έτσι όπως ψαρεύω εγώ, και τα πιο άστοχα χτυπήματα τα έχουμε όταν απλά δεν πιάνεις αλλαγιά. Όταν έχω τις δύο αλλαγές στο πίσω μέρος του τεχνητού και έτσι ζυγισμένες, έτσι ώστε να είναι ανα πάσα στιγμή προς το ψάρι, αν είχα, ας πούμε, τη σαλαγιά αυτή λίγο πιο πίσω, δεν μ' αρέσει, γιατί το ψάρι δεν χτυπάει εντελώς πίσω, χτυπάει λίγο μετά την ουρά. Με λίγα λόγια, εμένα αυτό το ζύγισμα μου βγήκε ο τρόπος που έβαλα τις αλλαγές, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Αυτό το τεχνητό, μάλιστα, παιδιά, με τον Παράσκο, αυτό μας έκανε τρομερή εντύπωση, είναι ότι κάνει ένα πολύ ανοιχτό S σε σταθερές ανακτήσεις, ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στα jerks, πολύ νευρικά, και όταν σηκώσει το καλάμι κάνει και έτσι κάποιο skipping πολύ ωραίο. Πολλά από τα μελανούρια τα πήραμε σχεδόν αφρωτά. Στα τεχνητά τα χειροποίητα είναι λίγο δύσκολο το wire through, εμένα αυτό με δυσκολεύει πιο πολύ, ειδικά αυτά που δεν έχουν ήδη ένα φασόν να πατήσω πάνω. Αλλά, παιδιά, είναι σχετικά εύκολη δουλειά. Ας πούμε, ειδικά αν έχετε δύο εργαλεία, πήρα μια μικρή σέγα εγώ και ένα μικρό τορνάκι, πώς το λένε, τριβίδι τέλος πάντων, και υπήρχε ένα από αυτά τα τεχνητά, τα έκανα σε 5 ώρες, 6 ας πούμε, είχε τελειώσει. Έπρεπε να προσέξω λίγο με τα βερνίκια, να τα αφήσω να στεγνώσει. Είναι βερνίκι δύο συστατικών, ας πούμε, ή το υγρό γυαλί που λένε. Ψαχτείτε, δείτε το, παιδιά, φτιάξτε τα δικά σας τεχνητά. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση να καταφέρεις να κάνεις τέτοια ψαριά, ας πούμε, με δικό σου τεχνητό. Και ειδικά αν έχετε παρατηρήσει κάτι, ας πούμε, τα μελανούρια στο δικό σας, στα δικά σας χέρια, στο δικό σας ψάρεμα, τρώνε λίγο πιο βαθιά, φτιάξτε μια μεγαλύτερη γλώσσα. Αν πιστεύετε ότι τρώνε περισσότερο σε popper, δοκιμάστε να φτιάξετε ένα popper. Έχει νόημα, είναι δύσκολο. Θέλω να τα αναπτύξω κι άλλο αυτή την ιδέα, οπότε θα έχετε κι άλλα νέα στο μέλλον
για αυτό το συγκεκριμένο τεχνητό. Δεν το έχω δώσει καν όνομα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Απλά τολμήστε το. Εύχομαι να ευχαριστηθείτε το σημερινό ψάρεμα, τα σημερινά χτυπήματα. Φεύγω κατευχαριστημένος. Εδώ με τον Παράσχο είχαμε ένα πολύ ωραίο ψάρεμα με αυτό το τεχνητάκι. Δεν το περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, πήγε πολύ καλά. Νομίζουμε ότι θα τραπεζώσουμε τους δικούς μας, Παράσχο. Βέβαια. Πλουσιοπάροχα. Από ένα σαργό και από πόσα, 5 μελανούλια ο καθένα. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Και σκεφτείτε ότι ήταν ένα τετράωρο ψάρεμα. Λίγο να σας πω για το σετάρισμα που χρησιμοποίησα. Είναι το τεχνητάκι αυτό, είναι στα 7 γραμμάρια, στα 6 εκατοστά περίπου. Αλουμινόχαρτο και ακριλικά χρησιμοποίησα για τη βαφή του. Το καλάμι είναι από τον Earth Fishing, είναι το Master T-Ricos, max 17 γραμμάρια. Ο μηχανισμός είναι ο Exist 3000, έχουμε ένα νήμα, το Day, πώς λέγεται το παράσχο αυτό? Line System. Line System, ναι, ξεχνάω, τον μπερδεύω με το Sun Line. Το Line System 06P και έχω βάλει σήμερα 18 παράμαλο, γιατί ήταν πολύ καθαρά τα νερά. Έτσι, και η παραμάνα είναι το νούμερο 6 της C-Spin. Jack. Ο Παράσχος είχε ένα παρόμοιο, ένα Alpha Tackle Max 21. Max 21, λίγο πιο το Wing, το λίγο πιο βαρύ, με τον καινούργιο τον μηχανισμό του. Αλλά 08 παράμαλο, έτσι. 08 το νήμα και 023 το παράμαλο. 23. Λίγο πιο βαριά, δούλεψε και στα δύο, παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Φτιάξτε τα δικά σας τεχνητά. Ό,τι ιδέα έχετε και δεν υπάρχει στην αγορά, μπορείτε να την κάνετε μόνοι σας. Φτάνει λιγάκι να πιάνουν τα χέρια σας και να έχετε μεράκι. Καλά να είστε, σεβασμό στη θάλασσα. Τα ψαράκια μας, μη σας πω ότι είναι και υπερβολικά σήμερα, αλλά είμαστε δύο άτομα. Αυτά. Και το σούρουμπο πέφτω. Πάμε να πιούμε νερό, δεν έχουμε πάρει νερό πολύ μαζί μας και πάλι έχουμε γκανιάσει. Και μπύρες. Και μπύρες. Καλά να περνάτε, παιδες. Bye. Καλοπάτι και από εδώ. Καλοπάτι και από εδώ. Και τι μελανούρι, φίλε. Ωχ, φίλε, εδώ. Δεν μπορώ να το πιάσω, ρε. Αοντάσε, πώς λέγεται? Ξέρω, ούτε ξέρω πώς λέγεται. Βέβαια, πάει ο κάθε άσχολος να πούμε και παίρνει ένα τεχνητάκι, βάζει ψάρι. Άτσα! Τι είναι αυτό, ρε. Έρχεται, τρέχει προς το μέρος. Κοίτα εδώ. Πουτσου! Τσουκ! Ο μελανούρος. Thank you.
φόρμα. Κοίτα μελανούλια ρε. Κοίτα ρε παράσκο. Με το καινούργιο τεχνητάκι. Πιάνει τελικά. Σαργουδά. Φέρε ένα σαργό. Πέρας. Κοιτάξτε ένα σαργό. Με το τεχνητάκι μας. Πάντα. Όπα. Αργουδάρα, τέρας. Εντάξει, ψάρι. Απίσω είναι ρε. Ω, παράσχο μεγάλο. Μεγάλο είναι από πίσω ρε. Πω, τους βλέπεις. Τι είναι αυτά. Έλα, ήρθαμε για λαβράκια παράσκου σήμερα. Κάτι τέτοιο είπαμε, για λαβράκια να έρθουμε. Τι λες. Ωραίος. Τελικά δουλεύουν αυτά τα τεχνητά, ε. Δουλεύουν. Πω που τον μπούκουσε για τα καλά. Ναι, πραγματικά. Ωραίος. Παπαπα, και δεν έχουμε για πόχη, δεν είχαμε τίποτα. Κοίτα, αφήνεται παράσκου, αν θες να το αφήσεις, αφήνεται. Είναι μικράκι αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχει πρόβλημα, είναι τέτοιο. Περίμενε να βγούμε μια φώτο ρε μαλάκα. Βάλ το μέσα, έχεις grip. Όχι. Ε? Όχι. Ένα ρε παιδί μου, πρέπει να έχει να. Κοίτα πιάσιμο. Έτσι, δεν και με τις δύο σαλαγγίες, έτσι όπως πρέπει, γιατί πάει. Ε? Την πίσω την πετάπιε. Την πίσω την άρπαξε στο μάγουλο και την άλλη στο κούτελο. Στο καλό, κύριε Σαργούδη. Κάτσε βρε. Κάτσε ρε εσύ. Κοίτα ρε παιδιά. Κοίτα ρε. Δεν θέλει να κάτσε να τον ελευθερώσω. Γρήγορα. Κάτω από εδώ πήγε.
Το γυρίσαμε σε Μίνος, κύριε Βαράσκο. Και από πίσω δεύτερο, ε. Ναι. Ναι. Ωραία. Με τι, ε. Μην ρωτάς. Μην ρωτάς, φίλε. Ας το διάλο. Σαν δεν τρέπει. Ωραία, φίλε, κάτι που μου έτσι. Πίσω μου είναι. Πίσω μου είναι, πίσω μου είναι. Να το. Μπροστά μου είναι. Μπροστά μου, πίσω στά μου. Τώρα κοιτά το. Τρώει το άλλο. Να σε χέσω το μικρό χτύπησε. Φίλε, τα μεγάλα τα πήρε Βασούρης. Τέλος. Βασούρη βλασφημής πάλι. Αχ, το ξεμασέλιασα λιγάκι. Το ξεμασέλιασα. Λίγο. Ε, ναι, αλλά δε, τώρα το μέγεθο δεν ήταν απαράδεκτο. Απαραδέκτη. Φίλε, το μέγεθο δεν μετράει, έτσι. Μετράει, ρε, φίλε, μετράει. Ναι. Φεύγει καλά μη. Τώρα ναι. Τώρα μιλάμε. Άντε ρε, φτάνει το πάνω. Έλα, κάτσε ριλίς. Σκατώστο με. Φίλε. Καλό. Ωραία, μαλάκα τι είναι. Να το Φαράσκο. Ωραία, ένα σαργός. Είδα ένα σαργό με το τεχνητάκι. Από τον κατάπι. Σηκώθηκαν φίλε σαν παλαβωμένοι, ε. Σαν παλαβοί σηκώθηκαν. Τρία-τέσσερα κομμάτια ήταν. Τώρα θα ρίξω ακόμα μία πως θα πάξω τον άλλο. Ναι, θα το βγάλω. Όπω ρε παλαβωμένη ρε. Επιφανίας το έκανα. Την παύση πάνω παράσω. Ναι. Ναι. Άντως. Wow. Wow. Α, έφυγε. Πού να σε χέσω. Να κάνω. Άντως. Με μελανούρια πολλά. Τρομερό. Άντο. Οπ, οπ, οπ. Πω, κοίτα, κοίτα εδώ, τέρατα, λεύματα. Τα λεύματα, σε ένα τόπο με... Όλες οι εταιρείες θα έχουν μόνο τέτοια. Μόνο, δεν χρειάζεται τίποτα. Κόκκινο, πράσινο, μπλε, δεν είναι καλή. Πίπες, μάρκετινγκ. Άντε ρε, πήρες. Όχι, μπλε. 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 Τσουκού! Με το τυρικοτεχνητό! Με το τυρικοτεχνητό ξανά! Ωραία! Δεν θα μπορούσε να το πλάνο. Έλα, μπε. Σκοπεύει να γίνει τώρα κίνηση. Ναι.
κάμερα, θα βάλω μια ωραία, πιο ωραία μπλούζα. Πήγα, έβαλα αυτή με τα tribal, πάρω τις σημαίες. Έτσι, μαλακά, οι αλληλείς. Θα μου πεις, θα έχουμε και τα, το συνεργείο μαζί. Τι σου είπα την κάμερα που λέγαμε. Όχι! Όπου λαβράκι! Όχι! Βγάλουμε με το ζόμπι το τεχνητάκι. Άρε κακιασμένοι, άρε κακοί άνθρωποι, κοιτάξτε μια πέρκα. Τουμπάν. Εντάξει, είδε πέρκα. Ήταν μια πέρκα, ρε. Με το δικό μου, ε. Δούλεψε, παιδιά, it's official που λέγει ο Marlin Bates. Α, είναι επίσημο, δούλεψε. Ψάρι, δεν είναι πέρκα. Τι είναι. Πλατύποδας. Απ! Απ! Πιάστηκε! Υπερκούλα! Α! Α! Τι να σας κάνω! Φταίω εγώ! Κάνετε ψαρούκλες στα τεχνητά! Ας, βγάλουμε κι άλλο! Ας, περίμενε! Θα βάλουμε το ζόμπι λιούρ νούμερο 2. Άρα θα δείτε. Εδώ το γκλάιντερ. Θεός να το κάνει. Ποιο σκύμο μουρικό πόλα είναι αυτό. Αυτό είναι η νύχτα του ζωντανών νεκρών. Βολή όμως, ε! Άρα θα δείτε. Ανάμεσα στις πέτρες, στις πέτρες. Έλα ρε. Κατηγορούσατε, ε. Αργιολάκια, τώρα θα δείτε. Ρε. Τι έγινε, ρε. Το ζόμπι έβγαλε μελανούρι, ρε. Ναι. Ορίστε, και καλό μελανούρι. Τι έγινε, ρε, παιδιά. Και εδώ. Α, δεν μου βγάζεις κανένα. Οπ. Εκεί τα μπούκομα. Τέλος, εγκαινιάστηκε, παιδιά. Α, sorry. Και καλό μπούκομα, όχι χαζομάρες. Ένα τεχνητά για συγκεκριμένους στόχους αλλιεύματα. Και δεν υπάρχουν και... Τι βλέπεις, τρώνε τίποτα? Επιφάνεια? Ναι. Τι, μεγάλο? Κάτι μεγάλο ήταν, ναι. Σοβαρά? Από νερά άφησε μεγάλα. Δεν θα τα αφήσει παράσχο για να το συνεχίσουμε μετά. Πάστε ρε, μετά, ξαναβγάζουμε, ρίξε.